Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, κυρία Μοιρά. Τι κάνετε, είμαστε καλά. Εσείς πώς είστε? Είμαι καλά. Βγήκα από επιτροπή στη Βουλή τώρα που συζητάμε το φορολογικό νομοσχέδιο. Σας ευχαριστούμε, σας ευχαριστούμε θερμά για αυτό που κάνατε. Παρακαλώ, αλλά έχουμε καλά νέα. Φορολογικές ελαφρύνσεις, κίνητρα για ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων, μειωμένο ΦΠΑ σε πάρα πολλά είδη. Είναι ένα νομοσχέδιο νομίζω που αξίζει να το παρακολουθήσετε και εσείς, γιατί θα έχει επίπτωση στη ζωή σας θετική. Κύριε Μοιρά, έχουμε καλά θετικά νέα στα οικονομικά, αλλά βλέπω ότι στην εξωτερική πολιτική έχουμε προβλήματα με τη συμφωνία που έχει κάνει η Τουρκία με τη Λιβύη, που ουσιαστικά αμφισβητεί κυριαρχικά μας δικαιώματα. Πώς νομίζετε ότι πρέπει να αντιδράσουμε και τι κάνει η κυβέρνηση πάνω σε αυτό? Το Υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί στενά το θέμα και αντιδρά βεβαίως με τη δέουσα προσοχή. Να ξέρουμε ότι η συμφωνία που υπέγραψε, αυτή η ψευτοσυμφωνία που υπέγραψε ο Ερντογάν με τον Λίβιο Πρόεδρο, πρόκειται για έναν Πρόεδρο που, όπως όλοι ενημερωθήκαμε και διαβάσαμε, δεν ελέγχει παρά μόνο την Τρίπολη. Αλλά πέραν αυτού, την πρωτεύουσα δηλαδή της Λιβύης. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας. Το θέμα μας είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση αντιλαμβάνεται αυτή την κλιμάκωση από την πλευρά της Τουρκίας αυτής της προκλητικότητας και της παραβίας του διεθνούς δικαίου, και το πρώτο που κάνει ενημερώνει τους συμμάχους μας και από εκεί και πέρα αρχίζει η αντεπίθεση σε εισαγωγικά της ελληνικής πλευράς. Επειδή όμως έχουμε έναν Τούρκο πρόεδρο που δεν βλέπει το διεθνές δίκαιο όπως το βλέπει ο υπόλοιπος κόσμος, μήπως η αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης είναι ασθενική? Όχι, καθόλου ασθενική δεν είναι. Είναι πολύ προσεκτική και υπεύθυνη. Λοιπόν, αυτό που ο κύριος Δένδιας χθες, ο Υπουργός Εξωτερικών, είπε ότι πρόκειται περί μιας συμφωνίας που κινείται στα όρια της φεδρότητας, αυτό το αντιλαμβάνονται, ξέρετε, όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά και σε όλες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και όχι μόνο, αλλά και στην Ουάσιγκτον, στην Αμερική. Αλλά, σας ξαναλέω, είναι μια πάρα πολύ προσεκτική και σοβαρή πλέον η απάντηση της ελληνικής πλευράς, με τον τρόπο που εκείνη ξέρει. Η ελληνική εξωτερική πολιτική, ξέρετε, έχει μεγάλη εμπειρία σε αυτά τα θέματα και ξέρει πού να θέτει και με ποιον τρόπο τα ζητήματα της υπεράσπισης του διεθνούς δικαίου. Θεωρείτε ότι με την κίνησή της αυτή η Τουρκία προσπαθεί να νομοποιήσει μελλοντική παρέμβαση στην περιοχή? Κοιτάξτε, προσπαθεί να χτίσει τα δικά της στο μυαλό της τετελεσμένα προς όφελος της με την λεγόμενη και αποκαλούμενη γαλάζια πατρίδα. Αυτά όμως δεν γίνονται αποδεκτά, διότι η καταπάτηση του διεθνούς δικαίου, ξέρετε, είναι, πώς να το πω, κάρφος στον οφθαλμό της Ευρώπης και όχι μόνο, και των συμμάχων μας. Μάλιστα. Να ρωτήσουμε, ο Γιώργος Σαμυράς βλέπει έτσι τον κίνδυνο, είναι ορατός ο κίνδυνος ενός θερμού επεισοδίου? Έχει φτάσει στα άκρα η τουρκική προκλητικότητα? Ναι, μεν γίνονται κινήσεις και από την πλευρά της χώρας μας, ωστόσο βλέπουμε πως είναι μια κίνηση που μπορεί να περιπλέξει και περαιτέρω έτσι τις διαμάχες όσον αφορά και τις πηγές ενέργειας στην Μεσόγειο. Και άλλωστε είναι μια είδηση που κάνει το γύρο του διαδικτύου, κυρία Μοιρά. Έχουμε δηλώσεις πλέον, έχουμε και δημοσιεύματα και από το Reuters και από τους New York Times. Είναι ένα θέμα που δεν αγγίζει πλέον μόνο τη χώρα, έχει βγει και εκτός. Ακριβώς. Και βεβαίως αυτά τα δημοσιεύματα θα έχετε δει τα διεθνή, ότι τονίζεται ότι αυτό το μνημόνιο που υπέγραψαν είναι εκτός της σφαίρας του διεθνούς δικαίου και των κανόνων και της θάλασσας και του αέρα και της ταιριάς. Αυτό το γράφουν όλα τα ξένα πρακτορία, θα το έχετε δει. Αλλά πέραν αυτού, ακούστε, αυτοί όσο είναι πιο προκλητικοί οι Τούρκοι στον αέρα ή στη θάλασσα, σε οποιοδήποτε πεδίο και αν θέλουν να ασκήσουν πίεση στην ελληνική πλευρά, ο κίνδυνος που ελοχεύει είναι ο κίνδυνος του ατυχήματος. Λοιπόν, παρόλα αυτά θέλω να πω το εξής, ότι και οι ένοπλες δυνάμεις και οι διπλωματικές δυνάμεις της χώρας είναι πολύ έμπειρες, ξέρουν να χειρίζονται αυτές τις καταστάσεις, και αυτό που κάνει ο Μητσοτάκης είναι να συνεγείρει τους υπόλοιπους Ευρωπαίους σε μια διαφορετική, πιο στεναρή στάση υπεράσπιση στην ουσία του διεθνούς δικαίου. Ωστόσο, σίγουρα το κάνει. Η ανησυχία όμως, κυρία Μοιρά, είναι δεδομένη, καθώς κανείς δεν γνωρίζει σε ποιο σημείο θα σταματήσει ο Ερντογάν και όλη αυτή έτσι, η επιθετικότητα. Αυτό είναι που μας ανησυχεί. Ναι, σωστό, και γι' αυτό τον παρακολουθούμε στενά και εμείς και η υπόλοιπη Ευρώπη, σας πληροφορώ. Κυρία Μοιρά, σε όλη αυτή την τακτική η Τουρκία χρησιμοποιεί, και όλο αυτό τον αέρα που έχει, χρησιμοποιεί την
στρατιωτική της ισχύ, λέγοντας ουσιαστικά ότι κάνω ό,τι θέλω επειδή έχω στρατιωτική ισχύ. Και επειδή τα τελευταία χρόνια η διαφορά μας από πλευρά στρατιωτικής ισχύως έχει γύρει υπέρ της Τουρκίας, μήπως πρέπει να θεωρήσουμε σαν χώρα ότι πρέπει να καλυτερεύσουμε την στρατιωτική μας ισχύ? Κοιτάξτε, δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι υπάρχει στρατιωτική υπέροχη από την πλευρά της Τουρκίας. Θυμίζω ότι από αέρος, σύμφωνα με αυτά που διαβάζουμε στις στρατιωτικές αναλύσεις και στο διεθνή τύπο, από αέρος η Τουρκία είναι απολύτως πίσω. Διότι έδιωξε λόγω της απόπειρας πραξικοπήματος ο Ερντογάν στους καλύτερους πιλότους, ξύλωσε πάρα πολλές παραγωγικές, πώς να το πω έτσι, μονάδες του τουρκικού στρατού και της αεροπορίας. Άρα δεν νομίζω, δεν πιστεύω καθόλου ότι έχει υπεροχή η Τουρκία έναντι της Ελλάδας στα θέματα στρατιωτικά. Λοιπόν, και ξαναλέω, οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις είναι άκρος ικανές και πολύ πιο έξυπνες στρατηγικά από τις ανατολικές εκεί του γείτονά μας. Λοιπόν, εγώ έχω εμπιστοσύνη σε ενόπλες δυνάμεις και σε εξωτερική πολιτική, αλλά το ζήτημα είναι κυρίως, θα έλεγα, ευρωπαϊκό. Και αυτό που πάει να κάνει τώρα η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνησή μας είναι να διεθνοποιήσει τις πιέσεις και τις εντάσεις των αντιδράσεων έναντι της Τουρκίας. Ναι, η Τουρκία συμπεριφέρεται ο λίγον τη σαν τον, πώς να το πούμε, τον μπούλι, αυτόν τον τραμπούκο της γειτονιάς, αλλά μέχρι εκεί. Υπάρχουν δεν βλέπουμε και όμως. Και δεν ξέρει και εκείνος. Δεν βλέπουμε ξέρει όμως πολύ καλά. Ούτε από την Ευρώπη ούτε από την Αμερική να πιέζεται η Τουρκία, παρόλο που παραβιάζει διεθνές συνθήκες, δεν βλέπω κανείς να δισκρατάει τα χαλινάρια. Κοιτάξτε, αυτά δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Και επιπλέον υπάρχουν και τα αντίπεινα που η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε στην Τουρκία λόγω των παράνομων διελεύσεων και γεωτρήσεων στα θαλάσσια ύδατα της Κύπρου. Ποια είναι αυτά τα αντίπεινα? Διεκόπησαν οι οικονομικές συναλλαγές με πολλές εταιρείες, πίσω από τις οποίες κρυβόντουσαν κρατικές δυνάμεις της Τουρκίας, με την Ευρώπη και διεθνώς, μπήκαν σε μαύρη λίστα. Μην το λέτε, διεκόπη η παροχή υλικού και στρατιωτικού υλικού και άλλων, εν πάση περιπτώσει, παραγωγικών πηγών για την Τουρκία. Υπάρχει ένα σκλήρωμα και υπάρχει μια κλιμάκωση. Δεν το βλέπω όμως να υδρώνει το αυτί του Ερντογάν. Ναι, ο Ερντογάν, μην το λέτε, αλλά εν πάση περιπτώσει ο Ερντογάν κάνει κινήσεις φούσκες. Αυτά είναι φούσκες. Λοιπόν, είναι σαν να πάει η Ελλάδα να υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας, ξέρω εγώ, με τι να πω, ας πούμε, με μια χώρα που δεν έχει καμία σχέση, με την Νότια Αφρική, για να, δεν ξέρω εγώ τι, για εντυπωσιασμό. Λοιπόν, εγώ ξαναλέω, μεγάλη εμπιστοσύνη στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, μεγάλη εμπιστοσύνη στο διπλωματικό κεφάλαιο της χώρας και την εξωτερική διαχείριση αυτών των θεμάτων. Από εκεί και πέρα, ο Ερντογάν κάθε τρεις και λίγο θα σηκώνει ένα πυροτέχνημα. Μήπως με πρωτοβουλία της κυβέρνησης θα πρέπει να ενεργοποιηθεί η σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών ώστε να δημιουργηθεί μια εθνική γραμμή? Η ενιαία εθνική γραμμή υπάρχει, είναι χαραγμένη εδώ και δεκαετίες. Η ελληνική πλευρά είναι ταγμένη στο διεθνές δίκαιο. Αυτό είναι που μας προασπίζει, αυτή είναι η αμυνά μας, αυτό είναι και η επιθετική μας απάντηση. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να συγκληθεί η Συμβουλή Πολιτικών Αρχηγών. Mm-hmm. Το θέμα δεν είναι σε τέτοιο βάθος και τέτοιο ύψος ή σε κρίση, ώστε να χρειάζεται κάτι τέτοιο. Στο θέμα του μεταναστευτικού, δηλώσεις πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας όλο αυτό το χρονικό διάστημα ήταν ότι έρχεται ο καιρός, δυσκολεύει και ότι θα μειωθούν οι ροές. Δεν βλέπουμε οι ροές να μειώνονται και ούτε πιστεύουμε ότι θα μειωθούν. Πώς θα αντιμετωπίσετε το χειμώνα από τη θάλασσα? Δεν βλέπουμε όμως να μειώνονται. Μόλις ο καιρός χειροτερεύσει, οι ροές θα μειωθούν. Το ζήτημα όμως δεν είναι αυτό ο καιρός. Το ζήτημα είναι ότι φτιάχνοντας και κατασκευάζοντας τα κλειστά προαναχωρησιακά κέντρα, εκεί όπου όσοι θα εισέρχονται στην ελληνική επικράτεια θα βρίσκονται εκεί, μέχρι ότου να αποφασιστεί από βάσει του διεθνούς δικαίου βεβαίως ποιοι δικαιούνται άσυλο και ποιοι όχι. Λοιπόν, μόλις κατασκευαστούν αυτά τα κέντρα, το μήνυμα θα είναι πάρα πολύ ισχυρό, ξέρετε. Και κάτι ακόμα, οι ελληνικές αρχές έχουν συλλάβει τους τελευταίους 3-4 μήνες πάνω από 1.000 διακινητές ανθρώπων. Αυτό, ξέρετε, δεν συνέβαινε μέχρι προχθές, μέχρι πριν να αναλάβει η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Ήταν ένα μήνυμα, λοιπόν, που αφού κληρονομήσαμε εμείς μια κατάσταση όπου το μήνυμα ήταν
Μπάτε, σκύλια, λέστε. Ναι, είχατε συμφωνήσω, και... θα συμφωνήσω μαζί σας ότι ήταν μπάστε, σκύλια, λέστε. Αλλά δεν βλέπω να μειώνονται όμως. Οι διακινητές δεν βλέπω να τους νοιάζει. Είμαστε σε κρίση τώρα. Είμαστε σε κρίση τώρα. Είναι η κατάσταση κρίση, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, αλλά είχατε ξανακούσει εσείς για 1031, αν δεν κάνω λάθος, διακινητές. Όχι, να όχι. Όχι, δεν, λάβει... δεν το είχαμε ξανακούσει. Λοιπόν, θέλουν χρόνο λοιπόν αυτά και το μήνυμα θα είναι πολύ ισχυρό προς τα έξω. Ναι, ότι αλλά, όποιος... τα μέτρα τα οποία έχετε πάρει, τα οποία κατά τη γνώμη τη δική μου αλλά και της κοινής γνώμης ήταν λίγο καθυστερημένα, δηλαδή θεωρούμε ότι έπρεπε να τα είχατε πάρει νωρίτερα, με την έννοια ότι θα αργήσουν να αποδώσουν, δηλαδή και οι δομές. Σύμφωνα με δικές σας δηλώσεις θα κάνουν 4 έως 6 μήνες για να γίνουν. Ταυτόχρονα αυτό το χρονικό διάστημα θα έρχονται και άλλοι. Οπότε... Και αυτό, κυρία Αμυρά, συγγνώμη που διακόπτω, αποτυπώνεται και στις νέες δημοσκοπήσεις. Σήμερα είχαμε τώρα τις Opinion την δημοσκόπηση. Φαίνεται ότι σχεδόν το 70% έχει αρνητική άποψη για τον τρόπο που χειρίζεται η κυβέρνηση το θέμα. Ενώ δηλώνει ικανοποιημένο για την συνολική παρουσία έτσι, του Πρωθυπουργού και της κινήσης της κυβέρνησης. Ωστόσο, φαίνεται πως είναι πολύ μεγάλο αγκάθι. Εγώ το καταλαβαίνω απόλυτα και μένα με ρωτούσαν σε μια δημοσκόπηση θα έλεγα ναι θέλω πιο γρήγορα και πιο άμεσα αποτελέσματα. Αλλά αντιλαμβάνομαι ότι χρειάζονται χρόνο αυτά τα πράγματα και ότι βρισκόμαστε ξαναλέω σε περίοδο κρίσης του μεταναστευτικού. Αλλά σας ξαναλέω, θέλει λίγο χρόνο, θέλει λίγη υπομονή. Τώρα συναρμολογούμε εμείς μια διαλυμένη κατάσταση που παραλάβαμε και αυτό πάμε να κάνουμε. Θα ήθελα λίγη υπομονή από τον κόσμο, το αντιλαμβάνομαι. Και θα έλεγα ότι πρέπει και οι τοπικές κοινωνίες να αντιληφθούν, οι τοπικές κοινωνίες που αντιδρούν στη δημιουργία χώρων υποδοχής και φιλοξενίας, προσφύγων κυρίως, διότι πρέπει να τους θυμίσω ότι το ζήτημα είναι επίσης να προστατεύσουμε τα νησιά. Δεν γίνεται τα νησιά με έναν Ερντογάν όπως τον περιγράψατε λίγο πριν, απρόβλεπτο και καραμπουζουκλή. Και επιθετικό, σίγουρα η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη εκεί, αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν αντιδράσεις και στην ενδοχώρα γιατί και εκεί δεν πάει άλλο. Είναι στο κόκκινο επίσης οι δομές φιλοξενίας και χρειάζεται, δηλαδή νομίζω πως υπομονή. Χρειάζεται διαμοίρα, ακριβώς υπομονή και χρειάζεται να μοιράσουμε το βάρος έτσι ώστε να είναι λιγότερο το βάρος πάνω στις πλάτες εκείνων που το υπομίζονται. Λοιπόν, αλλά μην ξεχνάμε τα νησιά που είναι στην πρώτη γραμμή, είναι στη Μεθόριο, με απέναντί μας, όπως είπαμε, μια κατάσταση από την πλευρά του Ερντογάν περίεργη. Άρα, εγώ ζητάω και λέω υπομονή. Όποιος με ρωτάει, λέω, έχετε δίκιο. Χρειάζεται να γίνουν πολλά πράγματα, πάρα πολλά, δεν το συζητάμε, να μαζευτεί αυτό το πράγμα. Ο Εύρος επίσης πρέπει σαφέστατα να σταγανοποιηθεί. Λοιπόν, προσελήφθησαν, ξέρετε, 400 συνοριοφύλακες, θα προσελήφθουν άλλοι 500, γίνονται γρήγορα μέτρα και επίσης βάζουμε και τη Frontex στο παιχνίδι. Θα αγοραστούν θερμικές κάμερες, όχι απλώς θα αγοραστούν, θα τοποθετηθούν και άμεσα θα αρχίσουν να λειτουργούν έτσι ώστε μόλις φεύγει το τουρκικό σκάφος, το σκάφος των διακινητών από τα τουρκικά παράλια, μέσα να ειδοποιούμε το τουρκικό λιμενικό ότι φεύγουν από τα χωρικά σου ύδατα, ανάλαβε την ευθύνη σου. Και αν δεν αναλαμβάνει την ευθύνη το τουρκικό σκάφος, τότε οι ελληνικές δυνάμεις με τη Frontex ξέρουν τι θα κάνουν. Μακάρι να αποδώσουν γρήγορα καρπούς έτσι τα σχέδια της κυβέρνησης, κύριε Αμυρά. Ευχαριστούμε πολύ. Θέλατε να πείτε κάτι? Όχι, ήθελα να σας πω, θέλω πρέπει να μπω λίγο μέσα στην ευθύνη. Ναι, βεβαίως, να επιστρέψετε. Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Γεια σας.